Ο Φραντζέσκος Βούλγαρης ήταν πολιτικός από την Ίδρα και πλειοκτήτης θαλασσομάχος κατά την Επανάσταση του 1821. Έλαβε μέρος σε τρεις εθνοσυνελεύσεις, στην πρώτη εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, στη δεύτερη εθνοσυνέλευση Άστρους και στην τρίτη εθνοσυνέλευση Ερμιώνης. Συμμετείχε με δύο πλοία του, το Αθηνά και το Βατερλό, στον αγώνα για την απελευθέρωση και ήταν αρχηγός της Ιδραϊκής Αρμάδας. Το 1824, το εκτελεστικό της προσωρινής διοίκησης τον διόρισε μέλος της Επιτροπής της Διεύθυνσης του Ναυτικού, δηλαδή υπουργός στο Μινιστέριο των Ναυτικών. Ο Φραντζέσκος Βούλγαρης ήταν αδελφός του Γεωργίου Βούλγαρη, ο οποίος ήταν διοικητής της Ίδρας. Μετά το 1804, ο Βούλγαρης είχε πάρει ως ναύπληρο τον αγωνιστή Γεώργιο Σαχτούρη σε πλοίο του και αργότερα, το 1819, συνιδιοκτήτη στο Αθηνά.